με την επιλογή των αρχαϊκών προϊόντων και καταστημάτων κατά τις αγορές μας συμβάλλουμε με άμεσο και πολύ αποτελεσματικό τρόπο στην αύξηση του τοπικού εισοδήματος και στη διατήρηση της απασχόλησης στην περιοχή μας. Αυτό αποδεικνύει έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία DataRC, φέρνοντας στην δημοσιότητα σημαντικά στοιχεία. Εάν ο καταναλωτής ήξερε ποια είναι τα τοπικά προϊόντα, γιατί δεν ξέρει, αν ήξερε την ποιότητά τους και αν τα επέλεγε απλά διπλάσια από το σημερινό ποσοστό, που είναι λίγο πάνω από το 10%, θα είχαμε σχεδόν 1,5 δις ευρώ στην τοπική οικονομία παραπάνω, θα είχαμε 2 μονάδες τουλάχιστον στην ενεργεία κάτω. Η στήριξη της τοπικής οικονομίας και κατ' επέκταση της ελληνικής οικονομίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Εάν πάντως ο τζίρος που γίνεται στα τοπικά προϊόντα και στις υπηρεσίες της περιοχής διπλασιαστεί, εγώ δεν ξέρω ποιο είναι το νούμερο, αν είναι 1.500 ή 2.000, θεωρώ ότι θα διπλασιαστούν και οι θέσεις εργασίας. Άρα θα έχουμε να προσφέρουμε θέσεις εργασίας σε αυτή την εποχή που ταλανίζει τον κόσμο με ανεργία και φτώχεια. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου Αχαΐας Νίκος Καρακίτσος, στηρίζοντας την τοπική οικονομία, τα χρήματα μένουν στην Αχαΐα και επενδύονται εκ νέου στην πόλη, δημιουργώντας νέες υποδομές που οδηγούν στην μείωση της ανεργίας και σε πολλά άλλα. Είμαστε υποχρεωμένοι και είστε υποχρεωμένοι και πρέπει, αν τουλάχιστον εμείς έχουμε αντιληφθεί αυτό που γίνεται σήμερα σε βάθος, να βγούμε έξω και να αγωνιστούμε. Μάλιστα, σε συνεργασία με 40 αχαϊκές επιχειρήσεις εκδόθηκε ο πρώτος κατάλογος εκπτωτικών κουπονιών αχαϊκών προϊόντων και επιχειρήσεων. Εκτός ότι γνωρίζουμε στον πατρινό, στον αχαιό, ποια είναι τα προϊόντα που παράγει η περιοχή του, επιπλέον του δίνουμε ένα κίνητρο σημαντικό στο να αγοράσει και να πάρει τα προϊόντα αυτά με χαμηλότερη τιμή άμεσα, επιδεικνύοντας το κουπόνι που είναι στο κατάλογο. Στο κατάστημα που θα έχει επισκεφτεί. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ανεργία στην Αχαΐα υπολογίζεται άνω του 13%, που σε αριθμό ανέργων σημαίνει άνω του 18.000. Έτσι, η έρευνα δείχνει ότι με την αγοραστική του συμπεριφορά, ο καθένας από εμάς μπορεί να συμβάλλει στην έξοδο από την κρίση.